Καλησπέρα παιδιά, ταξιδιώτης εδώ και αυτό το θέμα που θα πιάσουμε σήμερα αφορά ένα δίλημα το οποίο είναι μεταξύ του όταν κάποιος λέει ότι σ' αγαπάει και όταν του δείχνει με πράξεις και δεν το λέει αλλά το εννοεί και φαίνεται από τις πράξεις που δείχνει. Είναι πολύ βασικό, έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο να καταλάβουμε και να αρχίζουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο πράγματα. Και θα το πω πολύ απλά. Τις προάλλες είχα μια συζήτηση με ένα φίλο μου και είχαμε πιάσει ακριβώς αυτό το θέμα. Γιατί ο φίλος μου είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Η κοπέλα άρχισε και έλεγε στο φίλο μου πόσο τον αγαπάει. Δηλαδή, από πολύ νωρίς τώρα, έτσι, τώρα είναι στα πρώτα τους. Και η κοπέλα του έλεγε από την αρχή, σ' αγαπάω, αγάπη μου, κτλ. Αλλά αυτές τις λέξεις δεν τις λες από την πρώτη μέρα, ούτε καν την πρώτη εβδομάδα. Είναι ακριβές λέξεις να τις πεις έτσι, απλά να τις πετάξεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι το να πεις στον άλλον ή στην άλλη, ανάλογα το φίλο που είστε, να πείτε «σ' αγαπάω», αλλά να μην ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η λέξη, γιατί αυτή η λέξη όταν τη λες είναι πραγματικά, είναι πανάκριβη λέξη, δεν μου έρχεται λέξη, είναι πανάκριβη λέξη αυτή η λέξη όταν τη λες. Και για να πεις σε κάποιον ή σε κάποια «σ' αγαπάω», σημαίνει ότι πρέπει να έχει περάσει ένα διάστημα, και όταν μιλάμε για διάστημα μιλάμε για μήνες κοντά, με χρόνο. Για τότε θα χρησιμοποιείς τη λέξη. Μπορείς πριν, βέβαια, να δείχνεις την αγάπη σου στον άλλον ή στην άλλη, αντίστοιχα, με πράξεις. Δηλαδή, να τις δείχνεις ή να του δείχνεις πόσο τον αγαπάς ή πόσο την αγαπάς. Με πράξεις. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι, Skipping Stone λέγεται, το οποίο μέσα ο τραγουδιστής λέει «Θα γίνω η ομπρέλα σου όταν θα βρέχει, θα γίνω η ζακέτα σου όταν θα κρυώνεις». Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω σ' αγαπώ, αλλά μπορώ να σου το δείξω. Να σου δείξω τι εννοώ όταν λέω σ' αγαπώ. Αλλά όχι να σου το πω, να το αφήσω να εννοείται όμως. Δηλαδή, το πόσο θα προσέξεις τον άλλον ή την άλλη. Το πόσο θα νοιάζεσαι για αυτόν ή για αυτήν. Το πόσο θέλεις να είστε μαζί. Το ότι θες να του προσφέρεις πράγματα, όχι υλικά απαραίτητα, προσοχή, αλλά συναισθήματα, δόσιμο ψυχής, να μοιραστείτε πράγματα μεταξύ σας, να κάνετε πράγματα μεταξύ σας, είτε στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού, μια βόλτα, ένα καφέ, μια βόλτα σε ένα μπαρ το βράδυ για κανένα ποτό, να γνωριστείτε, πολύ βασικό κομμάτι. Και εδώ είναι το δίλημα που έλεγα. Είναι πολύ άσχημο γενικότερα να πείτε στον άλλον ή στην άλλη από την πρώτη εβδομάδα «σ' αγαπάω», ειδικά μου είστε νεαρές ηλικίες. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι πάνω στην ενέργεια και πάνω στην στον αυτορμητισμό που έχετε. Απλά προσέξτε λιγάκι αυτή τη λέξη, γενικότερα προσέξτε πάρα πολύ προτού την βγάλετε έξω. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να το παίξω από το γνώση, ούτε θέλω να το παίξω ότι τα ξέρω όλα. Ούτε θέλω να σας δώσω συμβουλές, απλά πώς το έχω δει εγώ και τι έχω βιώσει εγώ. Γενικότερα όταν λέτε μια λέξη όπως αγαπώ, σε θέλω, σε νοιάζομαι, πρέπει να τα εννοείτε αυτές τις λέξεις, όχι απλά να τις πετάτε έτσι. Αυτές οι λέξεις μάλιστα, άμα τις χρησιμοποιείτε πολλές φορές, κάνουν την αξία τους. Γιατί ο άλλος ή η άλλη αντίστοιχα, εσείς λέτε συνέχεια σ' αγαπώ, αλλά δεν το δείχνετε. Απλά μένετε στα λόγια και δεν πάτε ένα βήμα παραπέρα να δείξετε και κάτι άλλο. Δηλαδή, okay, μου είπες αγαπώ, ωραία, αλλά δεν βλέπω να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δεν βλέπω να μου δείχνεις ότι με αγαπάς όντως. Απλά μου το λες. Οπότε, ποιο είναι το νόημα να μου το λες? Με λίγα λόγια, είναι πολύ βασικό το όταν χρησιμοποιείς μια λέξη να ξέρεις πρώτα τι περιέχεται σε αυτή τη λέξη. Δηλαδή, να ψαχτείς λίγο. Ξέρω ότι το συναίσθημα πολλές φορές θολώνει το μυαλό και δεν σκεφτόμαστε καθαρά. Νομίζουμε ότι πετάμε στα σύννεφα, ότι ονειρευόμαστε πράγματα, ότι θέλουμε να δώσουμε στον άλλον πράγματα. Δηλαδή, το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Ειλικρινά το καταλαβαίνω. Είναι πολύ λογικό. Όλοι την έχουμε πατήσει όταν είμαστε στις πιο νεαρές ηλικίες. Είναι πολύ λογικό. Αλλά όσο μεγαλώνεις, μαθαίνεις.
και μαθαίνεις με βάση αυτά που έχεις βιώσει στο παρελθόν σου και βλέπεις ότι τελικά το να λες απλά ένα σ' αγαπώ δεν λέει τίποτα. Πολύ απλά, πραγματικά δεν λέει τίποτα το σ' αγαπώ, να το λες. Αν δεν το δείχνεις με πράξεις, δηλαδή μπορείς να πεις και σ' αγαπώ, αλλά και να το δείχνεις κιόλας. Να δείχνεις ότι αυτό που λες, το σ' αγαπώ, το πιστεύεις. Το πιστεύεις που το λες. Δεν το λες απλά για να το πεις, για να την τραβήξεις πιο κοντά σου ή να τον τραβήξεις πιο κοντά σου. Τώρα, επειδή καταλαβαίνετε, θα ήθελα να πιάσω και τα δύο φύλλα, γιατί αφορά και τα δύο φύλλα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέω και αυτόν και αυτήν. Οπότε είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, αφορά και εμένα, αφορά και μια κοπέλα, αφορά τους πάντες. Και τα δύο φύλλα αφορά. Ή μπορεί να αφορά ακόμα και γκέι ή και λεσβίες, δεν ξέρω. Και αυτοί ίσως θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα σε αυτό. Νομίζω ο καθένας ο οποίος είναι πλάσμα, το οποίο χρησιμοποιεί τη λέξη και αυτή τη λέξη τους αγαπώ και νοιάζεται για αυτή τη λέξη και θέλει να την εκφράζει αυτή τη λέξη, είναι πολύ καλό να νομίζω ότι είναι πολύ καλό να πιάνει όλη αυτή την γκάμα. Ναι. Ναι, βασικά νομίζω, δεν ξέρω, το κάλυψα νομίζω το κομμάτι αυτό. Ήταν μια προσωπική μου άποψη αυτή. Τώρα ο καθένας φυσικά ή καθεμία εννοείται είναι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Απλά ίσως αν. Απλά κρατήστε το αυτό που σας είπα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να το εφαρμόσετε στη ζωή σας. Απλά κρατήστε το, επεξεργαστείτε το, δείτε το. Και αν θελήσετε ποτέ, εφαρμόστε το. Να δείτε στην πράξη αν γίνεται. Αν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δεν χάνετε κάτι. Δηλαδή, προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο να μαθαίνεις κάτι από κάποιον ή από κάποια, να παίρνεις κάτι από κάποιους άλλους, να βλέπεις το πόσο τελικά μπορείς να αλληλεπιδράσεις με κάποιον, δηλαδή, ή να ακούς αυτό που σου λέει ο άλλος, όχι επειδή πρέπει να τον ακούσεις, αλλά ίσως πάρεις κάτι από αυτόν ή από αυτήν. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι και ο τρόπος που θα το πει ο άλλος. Ναι, δεν διαφωνώ, καθόλου δεν διαφωνώ σε αυτό. Γι' αυτό και προσπαθώ μέσα από αυτό τώρα που κάνω τόση ώρα είναι να σας το πω όσο πιο απλά γίνεται και όσο πιο προσεκτικά αν γίνεται. Δηλαδή, γιατί το σ' αγαπώ είναι πραγματικά βαριά λέξη να τη χρησιμοποιείς και να τη λες από την πρώτη εβδομάδα. Ειδικά και πιο πολύ μάλλον σε αυτό θα αναφερθώ σε μικρότερες ηλικίες. Οι μεγαλύτερες ίσως το ξέρουν καλύτερα ότι το να πεις απλά ένα σ' αγαπώ δεν θα αλλάξει κάτι. Ο σκοπός είναι να το δείχνεις. Να το δείχνεις. Εκεί, αυτό θα κάνει τη διαφορά, όχι απλά να το λες. Και φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί από τον καθένα ή από την καθεμία το πόσο γνωρίζονται μεταξύ τους μέσα στη σχέση και από το τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος, το τι αρέσει τον έναν, τι αρέσει την άλλη. Νομίζω είναι τελείως υποκειμενικό όλο αυτό. Δηλαδή απλά προσαρμόζεστε μέσα στη σχέση και βλέπετε τι αρέσει την κοπέλα μου, τι αρέσει τον σύντροφό μου. Είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω το κάλυψα το θέμα. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω. Οπότε ναι, θα το αφήσω εδώ. Ακούστε το, κρατήστε το λίγο αυτό που σας είπα. Και αν θελήσετε ποτέ, εφαρμόστε το. Και πάλι ξαναλέω, ίσως αυτό το θέμα να αφορά καλύτερα νεαρότερες ηλικίες. Το είχα σκεφτεί γενικότερα να πιάνει όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες ξεχνάνε κάτι τέτοιο, κάτι τόσο βασικό. Αλλά το περνάμε σαν αυτονόητο ότι έλα, μωρέ, το ξέρω, μωρέ, εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Και όμως βλέπετε ότι χρειάζεται. Πολλές φορές χρειάζεται να μας υπενθυμίζουν πράγματα γιατί τα ξεχνάμε. Και είναι πολύ καλό να έχουμε κάποιον να μας το υπενθυμίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιείς μια λέξη όπως το σ' αγαπώ, δείξ' το. Είναι προτιμότερο και το σ' αγαπώ θα το πεις, θα βγάλεις αυτή τη λέξη από μέσα σου όταν γνωρίσεις καλά τον άλλον ή την άλλη. Όταν αρχίζετε και κάνετε πολύ παρέα μεταξύ σας, τότε θα την πεις. Και θα την εκφράσεις φυσικά αυτή τη λέξη. Αυτά. Φιλιά, παιδιά. Καλή σας μέρα. Και τα λέμε.